ό,τι αφορά το Κόσοβο, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει απολύτως σταθερή. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και της Αρμόδιας Επιτροπής υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν αφορά τις κυβερνήσεις. Η Ελλάδα εξ αρχής τήρησε μία στάση η οποία ήταν ιδιαιτέρως συνεπής. Όπως ακριβώς απήχαμε από την διαδικασία εκείνη με την οποία η αίτηση του Κωσόβου για την ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης παραπέμφθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση για γνωμοδότηση, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα ψηφίσουμε και όταν θα έρθει η ώρα στην Επιτροπή Υπουργών. Θυμίζω ότι ουσιαστικά λόγω του συστήματος επί τη βάση της πλειοψηφίας που απαιτείται για να γίνει πλήρες μέλος, η αποχή αυτή είναι στην πραγματικότητα, λογίζεται ως άρνηση. Για τη Βόρεια Μακεδονία να επισημάνω, κυρία Καθηγήτρια, ότι η συνθήκη των Πρεσπών, η Συμφωνία των Πρεσπών, αποτελεί, όπως γνωρίζετε, αιρεσιμότητα για την πρόοδο της προενταξιακής διαδικασίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εξ αρχής είχαμε διατυπώσει τις επιφυλάξεις ό,τι αφορά ιδιαιτέρως τα θεμελιώδη τεχνικά μέρη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Ελλάδα είναι επί της αρχής υπέρ της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως αισθανόμαστε η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Το κράτος δικαίου δεν είναι ένα διμερές ζήτημα, κυρία Καθηγήτρια. Εμείς το έχουμε αναγάγει σε ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα με δήλωσή της διατύπωσε την επιφύλαξη και θα συνεχίσει να το πράττει εφόσον υπάρχουν ζητήματα που ανάγονται στο κράτος δικαίου. Συνολικά, η πολιτική αυτή είναι ενιαία, συμπαγής, συστηματική. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία είναι ενεργός δρόσα στην περιοχή και δεν είναι απλώς παρακολούθημα. Στρατηγική σχέση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, θα μου επιτρέψετε να πω, κατεξοχήν έχει η χώρα μας. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή, κυρία Καθηγήτρια, να έχουμε άριστες σχέσεις με όλα τα κράτη. Και με τη Σερβία, και με το Μαυροβούνιο, και με το Κόσοβο, και με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και με την Αλβανία, την οποία αναφέρεται, και βεβαίως με τη Βόρεια Μακεδονία. Με όλες τις χώρες έχουμε άριστη διμερή σχέση. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση διέπεται σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική από στάση αρχής, κανόνων. Ποτέ δεν θα φανούμε ασυνεπείς. Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την Κύπρο για τα μείζωνα ζητήματα εθνικής πολιτικής και όπως θα έχετε διαπιστώσει δεν αφιστάμεθα. Αντιθέτως, έχουμε καταφέρει στο πλαίσιο και της συνεργασίας αυτής να έχουμε σημαντικές επιτυχίες, όπως είναι από τις πιο τελευταίες η συμπερίληψη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2 παραγράφων σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις που αναφέρουν ρητά την πρόοδο του Κυπριακού για το Κόσοβο. Η στάση μας είναι διαυγής και καθαρή. Είπαμε εξ αρχής ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι θα μπορέσει υπό τις παρούσες συνθήκες το Κόσοβο να ενταχθεί στους διεθνείς οργανισμούς.